εκ των κατά ημών Αγίων Κυρίων, τον άγνωσμα ανθρώπινε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος προς τους ελιθώτας προς Αυτόν Ιουδαίους, δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχήν μου, ή να πάλι λάβω αυτήν. Ουδείς έρη αυτήν απ' εμώ, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω την αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ταύτον την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου. Σχίσμα ον πάλι να γίνεται ο εν της Ιουδαίης για τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτό ακούεται, άλλοι έλεγον, τα ρήματα ταύτα, ούτε έστι δαιμονιζομένοι. Μη δαιμόνιον δύναται τυφλών, ο θαλμός ανοίγει. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνιν, και περιπάτει ο Ιησούς εν το Ιερό, εν της Τωά του Σολομόντος, και κύκλωσαν μόνο αυτόν οι Ιουδαίοι, και έλεγον αυτό, έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις, ίση ή ο Χριστός υπέ ημίν Παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, είπον ημίν και ού πιστεύετε, τα έργα α εγώ ποιώ εν το όνομα του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί μου, αλλά εμείς ού πιστεύετε, ού βαρέστε εκ των προβάτων των αιμών. Καθώς είπον ημίν, τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγό γινώσκω αυτά και ακολουθούς ημίν, καγό ζωήν αιώνιον, δίδομοι αυτοί. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τα πρόβατα του Χριστού τον ακολουθούν, ακούνε τη φωνή του, γιατί ακριβώς έχουν καλή διάθεση, έχουν μετάνοια και αγωνίζονται να συμμορφώσουν τη ζωή τους με το θέλημα του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν ζει με μετάνοια, δεν μπορεί να ευαρεστήσει στο Θεό. Και αν δεν αγαπήσει το σωματικό κόπο, αλλά και τον εξευτελισμό εκ μέρους των άλλων, δεν μπορεί να επιτύχει αληθινή και σωστή μετάνοια, η οποία περιλαμβάνει τον όλο άνθρωπο και την ψυχή και το σώμα. Και πρέπει να ταπεινωθεί όλος ο άνθρωπος και η ψυχή και το σώμα. Και το μέν σώμα ταπεινώνεται με τους πόνους, με τους κόπους, τους εκούσιους αλλά και τους ακούσιους, τις διάφορες ασθένειες που παραχωρεί ο Θεός και τις άλλες διάφορες σωματικές θλίψεις. Η δε ψυχή ταπεινώνεται με τον εξευτελισμό, την εξουδάνωση και την όποια ταπείνωση που έρχεται από τον πλησίον, αλλά και από τον ίδιο του μετανοούντα με την αυτομεψία. Εάν απέρριψες τον κόπο και την ατιμία, την εξουδένωση, τον εξευτελισμό, λέει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, ας μην ελπίζεις να μετανοήσεις μέσω άλλων αρετών. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αληθινή μετάνοια, αν δεν αγαπήσει ο άνθρωπος αυτά τα δύο, τον κόπο και την ατιμία. Αποβαλών πόνων και ατιμίων, μη επαγγέλου δι' άλλων αρετών μετανοήν. Δεν μπορείς να πείσεις, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τον Θεό, εάν δεν έχεις αυτά τα δύο, τον κόπο και την αγάπη για τον κόπο και για την εξουδένωση. Δεν μπορείς έτσι να πείσεις τον Θεό και το Πνεύμα του Άγιο, ότι είσαι αληθινά δικός του άνθρωπος μετανοών και επιστρέφων. Διότι η καινοδοξία και η αναλγησία, λέγει στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, η καινοδοξία η οποία είναι αντίθετη της αυτομεμψίας και της ταπεινώσεως, και η αναλγησία που είναι το αντίθετο της εσπλαχνίας και της αγάπης, έχουν από τη φύση τους την ιδιότητα να υπηρετούν την αμαρτία και μέσω ακόμα ορθών πραγμάτων, δηλαδή φαινομενικά καλών αρετών, όπως είναι η μετάνοια. Καινοδοξία γάρ και αναλγησία δουλεύει την αμαρτία και δια των δεξιών πεφύκαση. Όταν ο άνθρωπος
έχει μέσα του την αγάπη για τη μάτια δόξα του κόσμου, δεν μπορεί να μετανοήσει αληθινά. Μπορεί να δείχνει εξωτερικά σχήματα μετανοίας, αλλά στο βάθος είναι ένοχος μπροστά στον Θεό, γιατί και αυτά τα σχήματα τα κάνει μόνο ως σχήματα για να αρέσει τους άλλους και να κερδίσει τη μάτια δόξα των ανθρώπων. Η μετάνοια δεν ολοκληρώνεται εάν δεν έχει μέσα της το στοιχείο αυτό του πόνου και του κόπου. Και εκούσιος κόπος είναι, για παράδειγμα, η ληστεία. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Όστομος, όπως είναι αδύνατο να καίει φωτιά μέσα στο νερό, έτσι είναι και αδύνατη η μετάνοια δίχως την ληστεία. Ακόμα κόπος είναι και τα δάκρυα. Όταν αμαρτάνουμε, λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, να συντριβούμε εσωτερικά, όχι απλώς να λέμε λόγια μετανοίας. Ξέρω πολλούς που στα λόγια βέβαια πενθούν για τα αμαρτήματά τους, αλλά δεν κάνουν τίποτε σπουδαίο. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Είναι ψεύτικη εικόνα μετανοίας. Είναι λοιπόν μακάρι όσοι συνεχώς πενθούν για τις αμαρτίες τους. Έχουν δηλαδή αυτή την εσωτερική συντριβή, η οποία φανερώνεται όμως εξωτερικά πολλές φορές και με τα δάκρυα. Να επιμένεις σε αυτό το πένθος, λέει ο Ρωσόστομος, να προσέχεις τον εαυτό σου, να συντρίβεις την καρδιά σου, όπως θα πενθούσε κάποιος που έχασε τον γιο του. Τώρα να πονέσεις και να κλάψεις για την αμαρτία, για να μην θρυνήσεις τότε για τη φρικτή τιμωρία που περιμένει κάθε μετανόητο. Τώρα να ομολογήσεις τα αμαρτήματά σου, προτού να σταθείς μπροστά στο φοβερό κριτήριο. Όπως χωρίς νερό είναι αδύνατο να πληθεί το λερωμένο ρούχο, έτσι και χωρίς δάκρυα, λέει ο Ιερός Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, χωρίς δάκρυα μετανοίας είναι πολύ πιο αδύνατο να πληθεί και να καθαριστεί από τις κοιλίδες και τους μολυσμούς της αμαρτίας η ψυχή. Αλλά για να εκβάλει δάκρυα ο άνθρωπος, πρέπει και σωματικά να κοπιάσει, αλλά και να συντεβεί η καρδία με το κατά Θεό πένθος. Όποιος ένιωσε με συντριβή τις αμαρτίες του, λέει και ο Άγιος Νικήτας ο Στιδάτος, και κλαίει πικρά για αυτές και αγωνίζεται να τις παρατήσει, είναι ανώτερος από εκείνο που αναστέγει νεκρούς με την προσευχή του. Μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς, θα μας πει και ο Άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος. Η στέρηση κάθε παρηγοριάς του σώματος είναι απόδειξη αληθινής μετανοίας, όταν βεβαίως υπάρχει και εσωτερική συντριβή και η αποφυγή κάθε είδους αμαρτίας που διαπράξαμε και η εγκόλπωση κάθε είδους αντίστοιχης αρετής. Μετάνοια σημαίνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, συμφιλίωση και συμφωνία με τον Κύριο για μια νέα ζωή με έργα αρετής, αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως, θεληματική υπομονή όλων των θλιβερών πραγμάτων. Μετανοών σημαίνει επινοητής τιμωριών του εαυτού του. Μετάνοια σημαίνει υπερβολική ταλαιπωρία της κοιλίας με νηστεία και χτύμα της ψυχής με υπερβολική συνέστηση. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαφτίσματος. Ο Θεός κρίνει την μετάνοια, βεβαίως, πάλι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ανάλογα με το μέτρο της ταπεινώσεως και όχι ανάλογα των καμάτων των κόπων. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος, όπως μας λέει και ο Πας Μάρκος, να αγαπήσει ο άνθρωπος τον κόπο, να μην τον αποφύγει, διότι δια του κόπου ταπεινώνεται το σώμα και συνταπεινώνεται και η ψυχή. Σημείο της πραγματικής και επιμελούς μετανοίας, θα μας πει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, είναι το να θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για όλες τις θλίψεις που μας συμβαίνουν, είτε αυτές προέρχονται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους, είτε προέρχονται από τους δαίμονες. Και μάλιστα να θεωρούμε ότι είμαστε άξιοι για πολύ περισσότερες θλίψεις. Βλέπουμε και εδώ το στοιχείο του κόπου. Και βέβαια ο κόπος δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή, όταν ο άνθρωπος υβρίζεται, εξουθενώνεται. Και αυτό επίσης, λέει ο Άγιος ο Πας Μάρκος, πρέπει να το αγαπήσουμε, να μην το αποθούμε, γιατί έτσι
να κατορθώσουμε την αληθινή μετάνοια που σημαίνει επιστροφή με τη χάρη του Θεού ή την ζωή την θεάρεστη. Χωρίς τη χάρη, χωρίς να ταπεινωθεί γνήσιο ο άνθρωπος για να ελκύσει τη χάρη, δεν μπορεί να επιτυχεί την αληθινή μετάνοια. Το έργο της μετανοίας, θα μας πει και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπρατσιανίδο, συντελείται με τις εξής τρεις αρετές. Την ανατροπή των λογισμών, την αδιάλειπτη προσευχή και την υπομονή στις επερχόμενες θλίψεις. Είτε αυτές φέρνουν κόπο και πόνο στο σώμα, είτε στην ψυχή, είτε και στα δύο. Η καλλιέργεια των αρετών αυτών πρέπει να γίνεται όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και νοερά, γιατί έτσι φτάνουν στην απάθεια όσοι τις καλλιεργούν για πολύ καιρό. Το δε θεωρημόν δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.